Ευχαριστώ. 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 Κάθε φορά που παίρνει ένα βραβείο, μιλάει για την προσπάθεια της ομάδας. Αλλά είναι πάντα αυτός που παίρνει το βραβείο. Sí, el premio, la verdad que contento por el premio, pero esto, este premio es mío gracias al equipo, si no es por el equipo no. Ναι, όπως φυσικά και είναι ευχαριστημένος που παίρνει αυτό το βραβείο, αλλά όπως έχει είπε και προηγουμένως, παίρνει το βραβείο χάρη στην προσπάθεια της ομάδας. Για ένα ακόμα παιχνίδι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχει και γκολ. Νομίζω και μέρα, έχει δώσει assist από corner, έχει δώσει assist σε κανονική ροή αγώνα. Τι άλλο μένει να δούμε αυτό. Κουστέλε, ασερβίδο. Pues, ναι, αυτό που λείπει είναι να βελτιώνεται κάθε μέρα και να προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Και να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, που είναι αυτό που αξίζει η ομάδα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Προηγουμένως είπε για την ομάδα πάλι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το βραβείο το πήρε σε ένα μάτς που δεν πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ σαν αποτέλεσμα μέχρι το λεπτό που μπήκε. Και από την ώρα που μπήκε και για μισή ώρα κατάφερε να σκοράρει, να δώσει assist και να πάρει το βραβείο. Επαναλαμβάνει, δεν είναι ατομικό το βραβείο. Το ποδόσφαιρο παίζεται με 11 παίκτες και είναι βραβείο για όλους, αλλά ακόμη και για τους προπονητές, ακόμη και για τους παίκτες οι οποίοι δεν παίζουν. Ο Λάζαρ, κατά την επιστροφή της ομάδας από την Αστάνα, είπε ότι μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό είναι σαν να ξύπνησε ο ΠΑΟΚ. Sí, la derrota contra el ήταν μια πολύ σκληρή ήττα αυτή με τον Ολυμπιακό. Πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε μια τέτοια έκταση ήττα. Αλλά πραγματικά ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και αυτό οι παίκτες πρέπει να το αποδείξουν.